Από τη Χαλκιδική και θα δίνω τη σκητάλη στην Έφη την Κελιαφάνου που θα μας ταξιδέψει όλο αυτό το βορειοελλαδίτικο μέρος. Έφυγε σε ένα λόγο και όλοι οι δικοί σου. Θα είπαμε και χθες μια Έφη Κελιαφάνου από τον Πολύγυρο, ένα μέρος που το έχω μεγάλη αδυναμία, η αλήθεια. Όπου και πάω, όπου και αν βρεθώ, εκεί θα καταλήξω. Λοιπόν, στο κέντρο της τριδάκτυλης Χερσονήσου της Χαλκιδικής είναι ο Πολύγυρος. Κατά τη μυθολογία, εκεί έγινε και η μάχη μεταξύ θεών και γιγάντων για την κυριαρχία του κόσμου. Είναι μια πόλη η οποία παλεύει ανάμεσα στην εξέλιξη και στην παράδοση. Απ' τη μία είναι μια προσπαθή να εξελιχθεί σε μια σύγχρονη πόλη, έχει όμως έντονα παραδοσιακά στοιχεία, που αν ψάξει κανείς, είμαι βέβαιο ότι μπορεί να τα βρει. Σε ό,τι αφορά τώρα τα όργανα και τις μουσικές μας, το μέρος είναι γεωργοκτηνοτροφικό. Άρα, γλεντούσαμε με γκάιντες. Δεν νοούνταν γλέντι χωρίς γκάιντα. Τις περισσότερες φορές, τα γλέντια γινόταν μόνο με μία γκάιντα. Έφτανε αυτό. Και τραγούδι. Έχουμε πάρα πολλά τραγούδια. Καμιά φορά ρωτάνε πώς χορούς έχει Χαλκιδική. Η απάντηση είναι όσα και τα τραγούδια. Και έτσι παραγγέλνουν κιόλας στα πανηγύρια. Δεν θα πούν παίξε Συρτό, θα πούν παίξε την Αναστασιά. Ή παίξε του Ναύτη Μάνα, που δεν είναι της Χαλκιδικής η τραγούδι, είναι από την Πελοπόννησο νομίζω. Αλλά επειδή χορεύεται τόσο πολύ, έχει πια γίνει εξάλλου στους χορούς και στα τραγούδια δεν υπάρχουν και πολλά σύνορα, το ένα με το άλλο. Είδαμε Εύβοια, είδαμε Άνδρεο χθες, θα το χορέψουμε και στη Χαλκιδική, θα γίνει μια πολύ καλή, να μην πούμε μετακίνηση, θα πούμε ένα ωραίο μπέρδεμα, αυτό το ωραίο το δικό μας το χορευτικό και το παραδοσιακό. Πάρα πολλά τραγούδια, λοιπόν, τραγούδια της τάβλας, πολλές φορές δεν χορεύανε καν παλιά, τραγουδούσαν. Ο χορός ξεκινούσε από τα μισά του γλεντιού. Αφού τραγουδούσαν και περνούσαν όμορφα, συνήθως μετά ξεκινούσε και ο χορός και ίσως και μόνο με τραγούδι, δηλαδή χορεύαν και τραγουδούσαν. Αργότερα, από το 19ο αιώνα, σιγά σιγά μπαίνουν και όργανα στα μέρη μας. Άλλα όργανα πέρα από την γκάιντα εννοώ. Και ξεκινάμε με το κλαρίνο που δεν υπήρχε στην αρχή. Καλά, αυτή είναι. Και από τα μισά του 19ου αιώνα και μετά, έχουμε και το βιολί. Και αρχές του 20. Κάπως έτσι πάμε εμείς και η οργανική παλέτα συμπληρώνεται με τη φλογέρα, όργανο των κτηνοτρόφων και το φύλλο. Φύλλο. Κόβανε φύλλο και παίζανε οι κτηνοτρόφοι και παίζουν και τώρα. Νομίζω έμεινε ένας ή δύο. Δύο. Καλά, θυμάμαι δύο. Έχουμε ακόμα δύο άτομα τα οποία παίζουν φύλλο. Κόβουν το φύλλο και παίζουν Συρτούς χορούς συνήθως και ίσως και λίγο Σκόρπιο. Αλλά περισσότερο Συρτό νομίζω βγαίνει. Αυτή η απορία, ναι. Αυτή η απορία υπάρχει παντού, οπότε το ακούμε αυτό και το λέμε. Λοιπόν, οπότε την Ευρώπη παλιά γλεντούσαν όλοι με φύλλο. Και αργότερα, όσο περνάει ο καιρός, αυτό αρχίζει και κλείνει. Τώρα τι γίνεται. Γκάιντες υπάρχουν, συνήθως θα δείτε και στις δικές μας σήμερα ξεκινάει να παίζει η γκάιντα το χορό
και μετά μπαίνουν και τα άλλα όργανα. Έτσι ακριβώς όπως έγινε και κατά τη διάρκεια των χρόνων. Θα το δούμε και τώρα εδώ, για να το, να το δούμε όλοι παρέα. Να μην πούμε περισσότερα πράγματα, να χορέψουμε, θα τα λέμε σιγά σιγά ό,τι είναι. Μακάρι να μπορούσαμε να φέρουμε μαζί μας τον μάστορα που παίζει φίλο, να το δείτε κιόλα, σου έκανε εντύπωση. Ναι, είναι όντως αυτή. Είναι μια ευκαιρία να έρθετε, να τον δείτε από κοντά εσείς. Αλλά εμείς θα σας καλέσουμε εδώ πάνω μάστορα, και θα γλεντήσουμε εκεί και με φίλο. Ναι. Έτσι και καταγράφετε και στις κάμερες. Και έχουμε και βιβλία στο πολύ. Περιμένουμε, έτσι δεν είναι. Εμείς πάνω με την πρώτη ευκαιρία, όποτε θέλετε. Ένα ιεύτα, ξέρω. Όποτε θέλετε, όποτε θέλετε, οι προσκλήσεις είναι ανοιχτές. Νερό από τις 6 βρύσεις έχουμε το βιβλίο που δείχνει το καλοκαίρι, τον Ιούλιο. 23-24. Ωραία. Οπότε όποτε θέλετε, οργανώνεστε και να μην οργανωθείτε πάνω μη θέλετε. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, θα ξεκινήσουμε από... πριν να ξεκινήσω το μάθημα, να πω ότι όλες οι πτυχές της ζωής των Πολυγυρινών συνδέονται με τραγούδια. Έχουμε της αγάπης, ιστορικά, θα κάνουμε όλα, του γλεντιού, της λύπης κλπ. Και έχουμε και γυναικείους, σε αντίθεση με τον Μιχάλη που μας είπε ότι είναι στην Άνδρο πιο πολύ. Χάρη. Το Χάρη. Και τι μου έπισε ότι τον Μιχάλη πριν. Χάρη σε είπα. Λοιπόν, σε αντίθεση λοιπόν με τον Μιχάλη που είπε ότι στην Άνδρο υπάρχουν περισσότερο γυναικείους. Έχουμε και γυναικείους. Και μάλιστα να πω για, το, για την αρχή και το τέλος. στην αρχή χορεύει άνδρας και στο τέλος παλιά, αλλά ήταν για το κέρασμα. Δηλαδή, κερνούσαν τα όργανα. Κερνούσε κάποιος και χόρευε πρώτος. Υπήρχε όμως περίπτωση να κεράσει κάποιος με την παρέα του και συνόδευε απλώς την παρέα, τα όργανα. Καλό. Δεν έχετε εδώ στο νησιά. Χαρτούρα. Χαρτούρα. Άρα εδώ με τη συζήτηση βγαίνει ότι υπάρχουν και άλλες περιοχές. Για πάμε λίγο. Θα κάνουμε ένα αργό συμπτό. Έτσι, κάτι κάνω τέλος. Μπράβο. Παράδοση, αλλά και η γυναίκα παιδί. Κατέβηκε όλες με κουλό και τρίχνει μια κουλούσια λασμερίνα. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Στο περάμα καλούδι στην κάτω γειτονιά είναι ένα κοριτσούδι του λένε Αναστασιά. Φουρικό το φουστάνι με ταξούδι μουνιά παπούτσα λουστρινά για με και με την καρδιά. Ανησυχώ τη στούλα που είναι η κοδίτσα σου που είναι το μελονάκι και η δάχτυλιθρά σου. Μα ξέρω πως μητέρνεις να στείλω ροξινιά στείλε καλέ μου στείλε στη μάνα μια βραδιά. Στείλε καλέ μου στείλε στη μάνα μια βραδιά. Ίσως και τελειώσει αυτή η προξενιά. Χίλιες βολές την ώρα πυρνούσαν ασυριό κι η μάνα σου συγκρίβει που πιστούν αργανιό. Ανακτήμα του θέλει κι τα αργανιού δανεί. Ανακτήμα του θέλει κι τα αργανιού δανεί.
και σφαγιάστηκαν πολύ πρακτικιώτες, ειδικά τις νότες, από τους όμως και την υπεροχή της χριστιανικής πίστης, γιατί μετά από ένα θάμα στον Άγιο Νικόλα, την προστάτη του, σώθηκαν τα... Λοιπόν, είναι γυναικείο χορός. Έχει έντονες συναλλαγές παιδιών. Μάλλον του κύκλου θα έλεγα, γιατί ο κύκλος πάλεται και αλλάζει ο κύκλος. Ποιο είναι? Έχω live, άσε. Α, οκ. Λοιπόν, και για να μην μπερδεύω. Θα τη βοηθήσει μόνο λίγο με τη σκέπη. Μια μόνο αυτό. Ήταν χαρά κι ο χαμάνα. Φυσικάστε λίγο κι έξω. Ήταν χαρά βιαστού γυαλό. Ήταν χαρά βιαστού γυαλό. Του τουρκικά κυρουμέικα. Τουρκικά κυρουμέικα. ίσως και με συνοδεία ενός κούστου. Όμως, ακούστε το κιόλας. Κρούει και κάποιον η καμπάνα εδώ, δάσκαλε. Γιατί λέει κρουστό. Κρούν και τον Ταούλια, τον Στέρνιο και όλα. Δεν λέει Βασίλειο. Εκεί θα το ξεκινήσω, να κρούνταρτε. Το Στέρνιο. Ναι, πάπου και την κόκκινη σαλβάρα, δεν έχουμε. Τίποτα. Πάπου σπαίνει. Πάμε λίγο να το δείτε και έτσι. Να κάνουμε, πάμε να κάνουμε και λίγο. Ήρθαν χαρά κι ο χαμάνα μαν. Ήρθαν χαρά αδειαστού γυαλό. Ήρθαν χαρά αδειαστού γυαλό. Τουρκικά κυρουμέικα. Τουρκικά κυρουμέικα. Σαράτα ήταν κι ο χαμάνα. Σαράτα ήταν τα τουρκικά. Σαράτα ήταν τα τουρκικά κι ξυδάτα ρουμέικα. Κι
ξύδα τα ρουμέκα. Θα κάνουμε ένα χορό τελευταίο, σύντομο, επειδή κάναμε σιρτά, να σας δείξω και το μπάσιμο που έχουν δύο τραγούδια στον Πολύγιο. Μήπως πρέπει να τα κλείσουμε. Αμαράθηκαν τα χόρτα με στη σελένιο στην πόρτα. Κιέλενιο, κιέλενιο καθότανε. Φώτα καλέ ποτάμι για λίγο στέψε. Αμάν για μας τα νερά σου, κάνε το πόνο να περάσω. Αμάν τον Μίτσο το δικό μου και τον αγαπητικό μου. Το Μίτσο τον έπιασανε. Τον πάνε, τη λέγω δεν τη ρωτάνε. Και στη φυλακή τον πάνε, τη λέγω δεν τη ρωτάνε. Είναι...
χιλιόμετρα είναι το παλαιό καστρό. Το παλαιό καστρό είναι διαστάτωση. Θα φύγει κάποιος. Εκεί πάνω ρωτήταν χειρική, σταθμά, ταξιάρτη κλπ. Και να έρθει πολύγυρο και να κατέβει κάτω στη θάλασσα. Ο πολύγυρος είναι το κέντρο της Χαλκιδικής και η πρωτεύουσα, μητροπολιτικός δήμος. Λοιπόν, εκεί γινόταν παλαιότερα η συνάντηση όλων. Εκεί γινόταν. Συνήθως ερχόταν πρώτοι οι πετράδες από το Επταχώρη Καστοριάς. Πρώτη συνάντηση εκεί. Για να δουν πού θα πάνε να δουλέψουν. Κάνουν σκεπές με πέτρα. Οι περισσότεροι πήγαν Άγιον Όρος. Δηλαδή οι Καστοριανοί, από το Επταχώρη Καστοριάς οι πετράδες είναι υπεύθυνοι για πολύ μεγάλο κομμάτι της αρχιτεκτονικής του Αγίου Όρους. Συνήθως σκεπές. Όπου δείτε με πέτρα, είναι δικό σου έτσι. Εκεί λοιπόν γινόταν οι πρώτες συναντήσεις. Ήταν οι πολυκυρινοί, οι φεκτουρκιώτες, ερχόταν οι Καστοριανοί και οι Μικρασιάτες. Ήταν ο τόπος. Ήταν ο τόπος που συγκεντρωνόταν να δούμε τι θέλει αυτός που έχει χρήματα, τι θα κάνει στο σπίτι, τι θα κάνει αυτό, τι θα κάνει εκείνο. Ή πού θα πάνε τα ζώα. Εκεί δεν είχε τίποτα. Τώρα είναι τα πράγματα καλύτερα. Από εκεί λοιπόν βγήκαν τραγούδια, ήχοι, μουσικές. Έτσι προέκυψε από εκεί, τουλάχιστον έτσι όπως ομολογείται, και αυτή η μελωδία που στην αρχή είναι σαν το του Καπριανού. Σωστά. Πουλουριό του Καπριανού. Λοιπόν, κάτι σε έτσι πράγματα και όχι μόνο. Και πολλά άλλα. Ακόμα και κάποια στίχη, κάποια λόγια από τραγούδια οφείλονται σε αυτές τις τις παρέες, όπως και τραγούδια. Για παράδειγμα, θα σας πω να έρθει η μάνα. Εμείς είμαστε ορεινός. Δεν έχουμε να έρθει. Ούτε φεύγαν άνθρωποι για να πάνε να δουλέψουν στα καράβια. Κι όμως, επειδή γινόταν όλο αυτό, το τραγούδι στην τάβλα, μία, δύο, τρεις, τους άρεσε το παίρνουν και γίνονται. Γιατί είναι ο μόνος χορός. Είναι ο μόνος χορός που υιοθετούν όλοι οι άλλοι. Το χαρό λίγο άδικο βέβαια, αλλά εκεί είναι από τις κατοικίες. Γιατί άμα δεν τα δείξουν και τα πράγματα, είναι λογικό να κάνουν άνθρωποι αυτό που δείχνει. Στην μαύρα μου μάτια, απάνω στην τριάντα φιλιά, τη ζημή περνήκα φωλιά. Τη ζημή περνήκα φωλιά, τη ζημή περνήκα φωλιά.
στο μάτι μαύρα μου μάτια, κι στο μάτι λίπτα δενά, και στην αγάπη τα στενά, αγάπη γένε της μακά, στα φιλιά με τα κλίμα. Thank you.
και κάτω. Δημητρά, για έλα εδώ τώρα. Μία που θα το κάνουμε, θα πάμε σωστά. Να ντυθεί δύο λεπτά. Έχουμε χρόνο. Έχουμε. Να το φορέσει το κορίτσι. Να για δύο λεπτά να το φορέσει. Δεν ξέρω. Βγάζει και τα γυαλιά. Αυτά όλα τα κομμάτια είναι φαντάσου μαραλιό. Και είναι τα χρώματα, τα χαρακτηριστικά. Της νησιάτικης στολής, της επίσημης στολής, συγγνώμη, φορεσιάς. Αυτό το κορίτσι ό,τι και να βάλει, βέβαια. Όπως και αυτό το κορίτσι. Το βράδυ πρέπει να μας κάνετε μια τέτοια το καλοκαίρι, να δεις. Είναι βαμβακερό. Εσείς πρέπει να βγείτε όπως μας φορές, να είστε έτσι να καμαρώσετε το μας. Το μάτι μας θα βγει τα να πούμε τι. Παλαιότερα, είναι αυτό, σε πολύ χορευτικά βλέπω, δεν είναι σωστό, αλλά μάλλον για λόγους εξυπηρέτηση, δεν έχουν αυτό, πάνω στο κεφάλι ένα σαν και σεδάκι. Σαν και αυτό. Να δέσουν το μαντίλι, να σταθεί το μαντίλι. Α, έχει και μαντίλι από κάτω. Το μάλλον λίγο μόνο το χέρι. Τώρα στέκεται μεταξύ των πάνω, το μαντίλι. Αν δεν μπει εκείνο, στέκεται μετά. Ναι, δεν στέκεται το μαντίλι, γι' αυτό βάζουμε μαζί μα. Έχει να κομμετάξει, ε. Ναι. Και νεκρό είναι. Και το ανοιχτό τώρα λίγο έτσι για να το δείτε μόνο. Πού είναι η Βαγιά, τώρα είναι. Σου πω, είναι κάπω έτσι. Εδώ πάνω και αριστερά. Εδώ. Και δένεται εδώ. Αυτή είναι η γυναική. Είναι η καθημερινή. Οκτώ βαθμούς διαφορά έχει ο Πολύγυρος από τα Μουδανιά που είναι στην νότια Χαλκιδική. Και ας πούμε το καλοκαίρι. Γιατί εγώ ταξιδεύω, δουλεύω εκεί, με μισή ώρα σκεφτείτε διαφορά. Αλλά πώς ετύψω από μέσα βάζανε ένα πουκάμισο. Και μηδέν έχει ο σκούρο με παπαδίστικο γιακά. Το πενευρέκι το οποίο είναι κοντό, είναι μέχρι τον Αστράγαλο να ξέρετε. Και είναι και αυτό. Και αυτά είναι αργαλιούρουχα, είναι βαριά. Τα λατρεύω. Και είναι, είχε κρύο. Ορεινή. Θέλω να το κρατήσω μπροστά. Ναι, τα βρήκα εγώ τα τακτοποίησα, τα έριζα, τα έχω. Το χαρακτηριστικό χρώμα της Κεντρινής είναι το μπορντό, είναι βαριά και το ζωνάρι. Έτσι λιγάκι με το ζωνάρι. Μπαίνει το σταυροκουβωτό. Τι κάνεις και χάρη. Λιγάκι, μόνο να είναι από όσους με είναι αυτούς. Το σεξίρ είναι αυτό. Βοηθάνε στο στάιν. Το ζω, εγώ το παίζω. Θέλω να το ρόξω. Σε παντρεύω. Πανηγύρω Βασίλη, πανηγύρω και πανηγύρω. Γύρω γύρω Βασίλη. Σφίξε, σφίξε. Λοιπόν, αυτή είναι η Αμερική. Οι άντρες φορούσαν κάτι στο κεφάλι. Φορούσαν ένα δίκο καπέλο. Αλλά όχι συνέχεια. Όχι κασκέτα. Όχι, εμείς δεν είχαμε. Μετά, εμείς δεν είχαμε. Είχατε. Αλλά είχε. Από το 12 και μετά βάλαν την τραγιάσκα. Μέχρι το 12 φορούσαν το τουρκικό. Όταν ελευθερώθηκε η τραγιάσκα, το τουρκικό. Το